Λοιπόν, είναι στο στούντιο ο Απόστολος Βλάχος. Καλή σας μέρα κύριε Βλάχο, καλώς ήρθατε. Καλημέρα, καλό μήνα. Καλό μήνα. Πώς από τα μέρη μας? Κατεβαίνετε συχνά, το ξέρω. Αλλά κατεβαίνω έχει, συχνά. Έχουμε τίποτα εξελίξει στο... Αγαπάω την Πάτρα. Αγαπάτε την Πάτρα. Ναι. Το έχω πει και παλιότερα. Είναι μια πόλη από την οποία περιμένουμε σαν Ελλάδα πάρα πολλά. Έχει στρατηγική σημασία από κάθε άποψη. Και προφανώς πρέπει να της δίνουμε και την απαραίτητη σημασία. Η πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου της Πάτρας που έχουμε σήμερα φιλοξενούμενη στην Πελοπόννησο δεν μας τα λέει καλά. Ναι, πράγματι, σε όλη την Ελλάδα υπάρχει αυτό. Ναι. Υπάρχει τεράστια... Ο Ιούλιος δεν πήγε καλά. Δεν πήγε. Υπάρχει μεγάλη απογοήτευση στη Λιανική, ναι, στην κράτα μαγαζιά. Υπάρχει μια στενότητα και ρευστότητα σε όλο τον ιδιωτικό, σε όλες τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Θα το τονίσουμε αυτό. Και αυτό προκύπτει από δύο στοιχεία. Πρώτον, από την ασφυκτική πίεση και τα κοστολόγια τα οποία φορτώνει η κυβερνητική πολιτική πάνω στις εταιρείες. Δεύτερον, και σημαντικό επίσης, ότι δεν έχουν πρόσβαση στη χρηματοδότηση. Οι τράπεζες, παρότι διαφημίζουν κιόλας, δεν έχουν καμία διάθεση και με κανέναν σχεδόν τρόπο, παρά μόνο αν υποθηκεύσεις τη μαμά σου, τον μπαμπά σου και όλα αυτά, δεν δίνουν λοιπόν δάνεια. Και συνεπώς το πρόβλημα χειροτερεύει. Και υπάρχουν και κάποια ραβασάκια που έχουν έρθει. Αυτό ακριβώς. Νομίζω ότι οι περισσότεροι, όταν κάναμε φορολογική δήλωση, είτε είμαστε ιδιώτες, είτε είμαστε, έχουμε μία επιχείρηση, πρέπει να, ήταν, να μας ήρθε τα μπλάς. Είναι σοκαριστικό. Ναι. Γυρίσαμε σε εποχές Κατρούγκαλου, κύριε Βλάχο. Δεν ξέρω αν είναι του Κατρούγκαλου. Ναι. Γιατί αλλά... η κυβέρνηση Μητσοτάκη ψηφίστηκε για να υποτίθεται να μην υπάρχει φορολογία. Πολύ σωστά. Ναι. Εγώ δεν θα πω να μην υπάρχει φορολογία. Εντάξει, δεν γίνεται. Υπάρχει, ναι, υπάρχει μια ισορροπημένη και δίκαιη. Ναι. Το λέω σε όλους τους τόνους ότι ναι, ο φόρος είναι ιερό δικαίωμα των αδύνατων. Ναι. Των αδύναμων και συστατικό στοιχείο της δημοκρατίας. Κανείς δεν μπορεί να πει ότι δεν θέλουμε φόρους. Ναι. Όμως είναι ταυτόχρονα και ένα εργαλείο πολιτικής, στρατηγικής για την εκάστοτε κυβέρνηση για το πώς θα κατευθύνει τον ιδιωτικό τομέα. Ναι. Σήμερα και αρχίζει πια και φαίνεται αυτό το οποίο λέμε, η πολιτική της κυβέρνησης είναι να εξαφανίσει τους μικρομεσαίους δια της νομιμότητας. Ναι. Έχει φορτώσει πάρα πολλά κοστολόγια πάνω στις μικρές επιχειρήσεις. Έρχονται και άλλα με τις κάρτες εργασίας. Συστήματα τα οποία είναι αντιγραφή από άλλες χώρες, οι οποίες τώρα προσπαθούν να τα αποβάλουν, διότι βλέπουν ότι δεν μπορεί πλέον οι κάρτες εργασίας, συγγνώμη που σας διακόπτω, είναι ότι θα χτυπάει εργαζόμενος. Θα πρέπει να τηρείται ένα ωράριο συγκεκριμένο. Είναι αδιανόητο, ναι, αυτό το οποίο πάνε να κάνουν. Ναι. Είναι αδιανόητο. Είναι σαν να προσπαθείς να δημοσιοποιήσεις, να δημοσιοϊπαλληλήσεις, και το λέω με την, ναι, μάλλον το λέω με την κακή έννοια, δεν αναφέρομαι στους αφοσιωμένους δημοσιοϊπάλληλους, δεν παρεξηγηθώ, αλλά όταν προσπαθείς τον ιδιωτικό τομέα να τον βάλεις σε ένα τέτοιο καλούπι, όπου έρχεσαι 9 και φεύγεις 5 ή έρχεσαι 8 και φεύγεις 3 και δεν υπάρχει περιθώριο 10 πάνω, 10 κάτω λεπτά, ναι, ή χάνεται όλη αυτή η ευελιξία η οποία κρατάει ζωντανές τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ναι, τότε προφανώς οδεύεις προς ένα σύστημα οικονομίας όπου μόνο πολύ μεγάλες επιχειρήσεις θα υπάρχουν. Γιατί όταν όσο πιο μεγάλη είναι η επιχείρηση, τόσο πιο ξεκάθαρες, πιο ξεκάθαρα είναι τα καθήκοντα του κάθε εργαζόμενου. Άρα είναι πιο εύκολο να βάλεις μια κάρτα εργασίας και να παρακολουθείς ποιος κάνει, ποιος δεν κάνει. Όταν όμως πιο μικρή είναι η επιχείρηση, όλοι κάνουν τα πάντα. Ναι. Άρα δεν μπορείς να τα τυποποιήσεις δια του νόμου. Προσοχή, για να μην παρεξηγηθώ. Δεν εννοώ ότι δεν πρέπει να πληρώνονται οι υπερορίες, ναι, ναι, οι ασφαλιστικές εισφορές, όχι. Αλλά όταν βάζεις τέτοιους όρους, τότε αυτομάτως δυσκολεύεις το να υπάρχει αυτή η ευέλιξη. Πας να μπει στο κομπιούτερ να κάνεις. Αυτό είναι κάποια οδηγία κοινοτική? Όχι, όχι. Έχω ακούσει, off the record, δεν το έχω ακούσει από την κυβέρνηση, έχω ακούσει από την αγορά ότι είναι κάποια μνημονιακή υποχρέωση. Μνημονιακή υποχρέωση για την καταπολέμηση της εισφοράς, ναι, της την καταπολέμηση της εισφοροφυγής. Yeah, ναι. Μέχρι το πώς θα εφαρμοστεί αυτή, έχει μια τεράστια απόσταση. Εγώ επιμένω ότι η κυβέρνηση
άκρητα, με μία λογική λογιστικής απεικόνησης, να το πω έτσι, παρεμβαίνει με πολύ άσχημο τρόπο στην ανταγωνιστικότητα της ίδιας της οικονομίας. Δηλαδή αυτό πρέπει να καταλάβουμε όλοι, ότι σήμερα αναζητούμε μια ανταγωνιστικότητα η οποία θα προέρθει μέσα από τις δικές μας ελληνικές δυνάμεις. Δεν μπορείς να προσδοκάς ότι θα λύσεις το θέμα της ανταγωνιστικότητάς σου με τις εισερχόμενες επενδύσεις, που στο διατάφτα που είναι δηλαδή. Ναι. Δεν το βλέπουμε κιόλας. Ναι. Μάλιστα. Αυτά πότε θα ισχύσει, κύριε Πλάχο? Μπαίνω στο μυαλό τώρα των ακροατών. Πότε θα ισχύσει? Έχει ήδη ισχύσει. Η κάρτα εργασίας, σου. Έχει ήδη ισχύσει για αρκετές επιχειρήσεις. Τον τουρισμό, ο οποίος καταλάβανε ήδη, φαντάζομαι, ότι στον τουρισμό, βάζοντας την κάρτα εργασία, ουσιαστικά δεν θα μπορέσεις να εξυπηρετήσεις. Τι κάρτα εργασία είναι? Κάποια επαγγέλματα τώρα, τι κάρτα εργασία είναι? Είναι γιατί μερικά πράγματα, ξέρετε, γίνονται στην αγορά και με συνεργασία με τους εργαζόμενους. Ναι. Πρέπει να υπάρχει μια συζήτηση, μια συνεννόηση. Προφανώς. Ναι. Σε έναν εμπορικό σύλλογο στο Ναύπλιο, μου είπαν το εξής απλό. Λέει, κοίταξε, αν μπουν οι κάρτες εργασίας σε εμάς, το πιο πιθανό είναι ότι θα φτάσουμε να είμαστε μόνο μια οικογενειακή επιχείρηση, χωρίς εργαζομένους. Ναι. Άρα, κάμε εγώ με τα παιδιά μου και τα νύψα μου. Εγώ με τα παιδιά μου, ναι, με τα παιδιά μου, τα νύψα μου, και 10 η ώρα το βράδυ θα κλείνω. Ναι. Για σπάνε να βρούνε μετά με ποιους θα εξυπηρετήσουν τον τουρισμό. Ναι, μάλιστα. Κατανοητά. Κατανοητά, κύριε Βλάχο. Πώς θα βλέπετε τα πράγματα για γενικότερα? Από ποια άποψη? Διακοπές ακούσατε, δεν πάει ο κόσμος. Διακοπές δεν πάει. Όποιος έχει ένα σπιτάκι, ένα εξωγικό από τον παππού, από τη γιαγιά, άντε να πάει λίγο να παραθερήσει κάποιες μέρες. Σας το λέω ότι αυτές τις μέρες, επειδή και εμείς για τα δικά μας οικογενειακά θέματα ακόμα δεν έχουμε κανονίσει κάτι, αλλά τα τηλέφωνα τα οποία κάναμε για να πάμε ένα ζευγάρι σε ένα ξενοδοχείο με δύο παιδιά, δηλαδή τέσσερα άτομα, μας ζητάνε, τετράστερο βέβαια, δεν λέω, τετράστερο ξενοδοχείο, και μας ζητάνε 260 ευρώ τη βραδιά. Θεωρώ δηλαδή ότι αυτό το πράγμα είναι υπερβολικό και θα φτάσουμε με όλα αυτά τα οποία γίνονται ο Έλληνας να μην μπορεί να κάνει διακοπές στη χώρα του. Και έχουμε φτάσει Αύγουστο τώρα. Ναι. Μάλιστα. Πώς βλέπετε τις πολιτικές εξελίξεις? Είναι προφανώς, εννοείται, το ΠΑΣΟΚ. Κοιτάξτε, πολιτικές εξελίξεις το ΠΑΣΟΚ είχαμε τις παρακολουθήσεις τώρα. Καταρχήν είχαμε την υπόθεση των παρακολουθήσεων. Έχουμε μια κινητικότητα και μια εσωτερική αναταραχή και στη Νέα Δημοκρατία και στο ΣΥΡΙΖΑ. Ωραία, και στο ΠΑΣΟΚ. Ας κάνω ένα σχόλιο για τις παρακολουθήσεις. Ναι. Εγώ θεωρώ ότι θα ζημιωθούμε όλοι εάν αμφισβητήσουμε τη δικαιοσύνη. Και το λέω πραγματικά με πολύ, όσο πιο βαριά μπορώ να το πω, διότι η αμφισβήτηση της δικαιοσύνης, ασχέτως αν κάνει λάθη ή όχι, είναι αμφισβήτηση της ίδιας της δημοκρατίας μας. Διότι η αμφισβήτηση της δικαιοσύνης μετά που οδηγεί? Θα αμφισβητήσει τα πάντα μετά. Θα αμφισβητήσει ότι γίνονται εκλογές. Και ότι γίνονται με αυτά που οι θεωρίες συνωμοσίας που λένε ότι δεν γίνονται εκλογές. Δίνεις χώρο στις θεωρίες συνωμοσίας και καταλύεις την ανεξαρτησία των εξουσιών. Άρα καταλύεις το ίδιο το πολίτευμα. Είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Τώρα. Πάμε και στα κόμματα. Δεν θέλω να μπω στην ουσία των παρακολουθήσεων. Οκ, ας το αφήσουμε εδώ πέρα. Ας πάμε και στα κόμματα. Αυτό το θέμα του ΠΑΣΟΚ, για μένα αυτό το οποίο σήμερα συμβαίνει στο ΠΑΣΟΚ είναι ουσιαστικά μια μάχη δύο ιδεολογικών προσανατολισμών. Δηλαδή είναι μια εκλογική διαδικασία η οποία θα αναδείξει την πολιτική ταυτότητα του ΠΑΣΟΚ. Και μόνο από αυτήν την άποψη νομίζω ότι αξίζει να το δούμε και έχει πολύ σημασία το τι θα γίνει. Να προδικάσω τα προγνωστικά. Θέλουμε τα προγνωστικά σας. Ποιος βλέπετε να έχει το προβάδισμα? Δεν μπορώ να σας δώσω προγνωστικά, και γιατί δεν μου αρέσει να στοιχηματίζω, να το πω έτσι. Και πραγματικά γιατί είμαστε και πολύ νωρίς ακόμα. Ο πολιτικός χρόνος κυλάει πάρα πολύ γρήγορα.
σήμερα βρισκόμαστε σε μια, μια καλοκαιρινή διάθεση και από Σεπτέμβριο θα αρχίσει να διαφέρει. Και ποιοι κόσμοι είναι αυτοί που θα συγκρούστουν εντός εγωγικών στο Πασόκ? Είναι πολύ ενδιαφέρουσα ερώτηση. Δεν είναι κόσμοι με την έννοια, είναι πολιτικές αντιλήψεις και θέματα πολιτικής εκπροσώπησης. Ποιες κοινωνικές ομάδες, ποια συμφέροντα θέλεις να εκπροσωπήσεις. Η άποψή μου είναι ότι σήμερα στο Πασόκ υπάρχουν δύο πόλοι, το πω. Ο ένας πόλος ο οποίος επικεντρώνεται στην υποστήριξη περισσότερο μεγάλων κοινωνικών συμφερόντων, συνδικαλιστικών συμφερόντων, τη μεγένθηση του κράτους, να ξαναγίνει μια πολιτική η οποία περισσότερο παραπέμπει τη δεκαετία του 80, ναι, από τη μια μεριά. Και από την άλλη μεριά έχουμε την εξυγχρονιστική, να το πω έτσι, η οποία αυτή εξυγχρονιστική κατεύθυνση είναι προφανώς πιο κοντά στην υποστήριξη των μεσαίων στρωμάτων της μεσαίας τάξης. Είναι δύο διαφορετικές. Ναι, ναι. Είναι το παλιό και το σύγχρονο. Το σύγχρονο, ναι. Το παλιό και το σύγχρονο. Και με τα καλά τους και με τα κακά τους, βέβαια, και οι δύο κόσμοι αυτοί. Οπότε θα δούμε τι ακριβώς θα συμβεί. Οι δημοκράτες πώς παρακολουθούν τις εξελίξεις? Πολύ ενδιαφέρον. Ξέρετε, θα πούνε κάποιοι, γιατί ο Αντρέας Λοβέρδος δεν μπήκε σε μια διαδικασία να διεκδικήσει πάλι? Τώρα είμαστε, έχουμε το δικό μας κόμμα. Η μία ερώτηση, ναι. Okay, αυτή είναι η απάντηση, βεβαίως, το ότι δεχόμαστε. Η άλλη ερώτηση είναι, παρακολουθείτε? Δεν μπορείτε, στον ίδιο χώρο, σε ένα κεντρό χώρο είστε. Έτσι. Ανάλογα με τις εξελίξεις στο ΠΑΣΟΚ, θα κινηθείτε σε ένα ενδεχόμενο... Κοιτάξτε, οι εξελίξεις, συνεργασία, οι εξελίξεις σε ένα χώρο όπως είναι το ΠΑΣΟΚ και με την ιστορία την οποία έχει, δεν αφήνει ανυπηρέαστο κανέναν. Όμως... Όχι, το δέχομαι αυτό, και το ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Δημοκρατία ακόμα. Όχι μόνο τους δημοκράτες, ναι. Προφανώς. Δεν το συζητάμε. Όμως η δικιά μας απόφαση και στρατηγική είναι ότι θα παραμείνουμε αυτόνομοι και αυτοδύναμοι, επειδή ακριβώς θέλουμε να εκπροσωπήσουμε πολιτικά τα μεσαία στρώματα με τρόπο που σήμερα κανένας δεν μπορεί ή δεν θέλει να εκφράσει. Εμείς θέλουμε να έχουμε μια ισχυρή πολιτική ταυτότητα στο χώρο της μεσαίας τάξης και η δικιά μας, όπως είπα, ο δικός μας ο σκοπός και ο στόχος είναι να μπορέσουμε μέχρι τις επόμενες βουλευτικές εκλογές να έχουμε αποκτήσει το δικό μας ρόλο, την δική μας αυτόνομη πορεία και ταυτότητα. Ναι. Αυτός είναι ο σκοπός και θα δείτε ότι από Σεπτέμβριο ήδη δουλεύουμε. Χθες ανακοινώθηκαν οι τομεάρχες, οι πολιτικοί τομείς στους οποίους θα επικεντρωθούμε και από Σεπτέμβριο νομίζω ότι θα αρχίσει να φαίνεται και η δουλειά αυτών των τομέων. Άρα καταλαβαίνω ότι οι δημοκράτες είναι εδώ για να μείνουν. Οι ευρωεκλογές ήταν μόνο η αρχή, ας πούμε. Ήταν η αρχή και ήταν ένας πολύ περιορισμένος χρόνος. Ναι, είχατε λίγο χρόνο. Για να μπορέσουμε και να... Ξέρετε, στην πολιτική ο ρόλος είναι να πείθεις. Ναι. Δεν μπορείς να επιβάλλεις, πρέπει να πείσεις. Ναι, ναι. Και το να πείσεις χρειάζεται πάρα πολύ χρόνος και προσπάθεια και προφανώς και ποιότητα λόγου και αυτό. Ναι. Εμείς τα έχουμε. Έχουμε την ποιότητα του λόγου. Οι θέσεις μας είναι πολύ ξεκάθαρες όσον αφορά την εκπροσώπηση της μεσαίας τάξης και εδώ αν θέλετε ίσως να πω μερικά πράγματα. Μας λείπει ο χρόνος, τον οποίο αρχίζουμε από τώρα να τον μετράμε. Θέλω να σας πω λίγο κάτι για τη μεσαία τάξη. Ξέρετε, ο κεντρός χώρος που λέμε δεν είναι μια χωροταξική διάταξη ή μια διαφοροποίηση αυτού του επίπεδου. Είναι πραγματικά μια διαφορετική αντίληψη για το ποιους εξυπηρετείς σαν πολιτική, ποιους εκπροσωπείς. Εμείς λοιπόν αντιλαμβανόμαστε και τα κείμενά μας θα δείτε ότι θα τα παρουσιάσουμε όλα αυτά, αντιλαμβανόμαστε ότι σήμερα η κοινωνία η ελληνική δεν έχει ούτε το σύστημα αξιών ούτε τις κοινωνικές δομές οι οποίες επιτρέπουν στα μεσαία στρώματα να αναπτυχθούν.
Εάν παρατηρήσετε τους νόμους, από το πώς διαμορφώνεται η ακρίβεια στην Ελλάδα μέχρι το πώς γίνονται οι αξιολογήσεις στο δημόσιο, θα καταλάβετε ότι υπάρχει ένα σύστημα το οποίο δεν προάγει ευκαιρίες και δεν προάγει αξίες σε όσους τις αξίζουν. Υπάρχει μία ανισορροπία και μία ανισοκατανομή. Υπάρχουν φραγμοί για τον νοικοκύρη, για τον οικογενειάρχη. Για τον οικογενειάρχη, ναι. Για τον μικρομεσαίο επιχειρηματία, για τον ικανό εργαζόμενο, για τον αφοσιωμένο δημόσιο υπάλληλο. Έχουμε θαρρύσει μια αντίστροφη λογική στο ποιος είναι άξιος αυτή τη χώρα. Ναι. Δεν μπορεί ο άξιος να είναι ο ημέτερος. Ναι. Έχετε δίκιο. Για να κλείσουμε. Από την τελευταία σας επίσκεψη στην Πάτρα έχει αλλάξει κάτι? Έχετε δει ένα απέραντο εργοτάξιο? Βέβαια, ο κόσμος ταλαιπωριέται, πρέπει να σας πω. Έχουν πάρα πολλά παράπονα. Καλά είναι τα έργα. Καλά είναι τα έργα, αλλά να τελειώνουν κάποια στιγμή. Εντάξει. Κοιτάξτε, να σας πω. Εγώ, όταν κατέβηκα στην Αθήνα το 99, ετοιμαζόταν οι Ολυμπιακοί Αγώνες και σας το λέω. Σε το αναπολώ αλλά ότι χρειαζόμουν μια μισή ώρα να πάω στη δουλειά μου και μια ώρα να επιστρέψω. Γιατί γινόταν τα έργα. Όμως όλα αυτά στα επόμενα χρόνια μετά, και το λέω και στους... Πάντα έτσι τα έργα τα βρίσκουμε μπροστά μας. Τα έργα έτσι. Okay. Αυτό που τώρα, μια που είπατε για την κίνηση στους δρόμους, ενδεχομένως να σας πω, εντάξει, και τώρα το έβλεπα και στο δρόμο που ερχόμουν, υπήρχε έξοδος από τις διακοπές, παρατηρούσα τα αυτοκίνητα. Έχουμε πάρα πολύ παλιά αυτοκίνητα. Αυτό έχει προβλήματα και στην διαμόρφωση της κίνησης και στα ατυχήματα και στην ασφάλειά μας και σε όλα, και πρέπει πια να πάψουμε να βλέπουμε το αυτοκίνητο ως είδος πολυτέλειας, αλλά πρέπει να το αξιολογήσουμε ως ένα εργαλείο παραγωγικότητας για την πραγματική οικονομία. Δεν είναι το αυτοκίνητο. Ξέρω, δίνονται και κίνητρα για να πάρει κανείς ένα καινούριο αυτοκίνητο. Δεν δίνονται κίνητρα, ή δίνονται κίνητρα. Εντάξει, μόνο τα τέλη κυκλοφορίας δηλαδή, που πληρώνεις φθηνότερα τέλη κυκλοφορίας. Εντάξει, όταν έχει ένα 25 χρονών αυτοκίνητο, αυτοκίνητο, και δεν πια έχει απαξιωθεί από κάθε άποψη, το ψεύτο συντηρεί και κάνει τη δουλειά του. Τι κίνητρο να του δώσεις όταν τα αυτοκίνητα τώρα έχουν ακριβήνει και πάρα πολύ? 30.000, 40.000. Και έχουμε και αυτή τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τα ηλεκτρικά, η οποία μάλλον είναι αδιέξοδη από τη... Θα φανείς στα επόμενα χρόνια. Άρα λοιπόν έχεις ένα πολύ φθηνό αυτοκίνητο, κάνεις τη δουλειά σου και κάποια στιγμή συμβαίνει το λάθος και είτε μποτιλιάρεις την εθνική για χιλιόμετρα, είτε σκοτώνεις κάποιον άλλον. Αυτά πρέπει... Όχι, μην πάτε τόσο μακριά. Στην Πάτρα έχουμε και πρόβλημα με το διπλοπαρκάρισμα πολύ μεγάλο. Νομίζω δεν γίνεται σε άλλη πόλη της Ελλάδας αυτό. Γίνεται και σε άλλες. Γίνεται. Δεν θέλω να είμαι άδικος. Γίνεται. Τι νοοτροπία είναι αυτή τώρα? Όμως, είναι ευθύνη όμως της διοίκησης αυτό. Ας πούμε, παράδειγμα, δεν θέλω να, και για να μην παρεξηγηθώ. Και με αυτό, να κλείσουμε. Δεν κάνω κριτική, αλλά θα σας πω, πριν χρόνια στη Θεσσαλονίκη, ας πούμε, υπήρχε μια έλλειψη σχεδιασμού, ακόμα και μια αντίδραση για να ληφθούν μέτρα για το πάρκινγκ, για τη μετακίνηση, για τις δημόσιες συγκοινωνίες. Υπήρχε μια, όταν καθυστερείς να τα κάνεις όλα αυτά, κάποια στιγμή το πρόβλημα το βλέπεις μπροστά σου τόσο μεγάλο που μετά γίνεται πιο δύσκολο να το επιλύσεις. Αυτό συμβαίνει. Εντάξει, εδώ δεν έχουμε και δημοτική αστυνομία στην Πάτρα, φαντάζομαι το ξέρετε. Βοηθάει η δημοτική, θα βοηθούσε η δημοτική. Είμαι υπέρ της δημοτικής αστυνομίας, νομίζω θα βοηθήσει πάρα πολύ. Πέρα από τις θέσεις εργασίας, έτσι. Πέρα από τις θέσεις εργασίας. Μάλιστα. Θέλετε να κλείσετε κάτι άλλο για να σας αποδεσμεύσουμε, να σας ευχαριστήσουμε που είσαστε μαζί μας? Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν βρήκαμε χρόνο να πούμε. Ξέρετε, φέτος γιορτάζουμε 50 χρόνια από τη δημοκρατία μας. Ναι. Νομίζω ότι είναι μια καλή ευκαιρία να ανοίξουμε και μια συζήτηση για το πώς φανταζόμαστε τα επόμενα 50 χρόνια της δημοκρατίας μας. Θα στενοχωρηθούμε. Ξέρετε γιατί θα στενοχωρηθούμε? Γιατί με την ανάπτυξη της τεχνολογίας, με την τεχνητή νοημοσύνη, με τον τρόπο που υπάρχει δυστυχώς ακόμα και στα κόμματα τα ελληνικά μια αντίληψη διαφορετικού επίπεδου από ό,τι θα έπρεπε να υπάρχει, όχι σε όλα βέβαια και όχι σε όλους,
Δεν ξέρω, θα στενοχωρηθούμε λίγο. Γι' αυτό πρέπει να ξεκινήσουμε τη συζήτηση, επειδή ακριβώς δεν μπορούμε να επιβάλλουμε, αλλά πρέπει να πείσουμε. Και επίσης, μια άλλη παράμετρος, είναι πολύ ωραίο αυτό που τώρα μου δώσετε πάσα και εγώ μεταφέρω και εγώ τη σκέψη μου. Δεν ζούμε σε μια ήσυχη γειτονιά. Δηλαδή υπάρχει η δημοκρατία την οποία πρέπει να διαφυλάττουμε, αλλά υπάρχει και η εθνική ασφάλεια. Πολύ σωστό. Και πώς συνδυάζονται τώρα αυτά τα δύο? Πάρα πολύ σωστό. Θα σας πω. Τι σημαίνει η εθνική ασφάλεια? Τα όπλα είναι το δεύτερο. Το πρώτο είναι τα λεφτά να αγοράσεις τα όπλα. Για να αγοράσουμε λεφτά λοιπόν και να είμαστε δυνατοί, πρέπει να οραματιστούμε, να βάλουμε ένα στόχο καλύτερα για το ακαθάριστο εθνικό προϊόν. Πού πρέπει να φτάσουμε? Σωστό. Για να φτάσεις, να βάλεις ένα στόχο, υπάρχουν δύο παγκόσμιες σήμερα, παγκόσμιες λογικές στο πώς μπορεί η οικονομική ανάπτυξη να έρθει. Η μία είναι ο δυτικός τρόπος ζωής. Είναι η δημοκρατία, στην οποία υπάρχουν θεσμοί, υπάρχουν ανεξάρτητες θεσμοί, εναλλάσσονται με τις... Εμείς μάθαμε σε αυτόν τον τρόπο. Και πρέπει αυτό να ενισχύσουμε. Και ποιος άλλος τρόπος είναι? Υπάρχει ο τρόπος λοιπόν του αυταρχισμού. Α, ναι, εντάξει. Ναι. Okay, υπάρχει ο τρόπος του αυταρχισμού. Εμείς δεν μπορούμε να οραματιστούμε μια οικονομία ή ένα πολιτικό σύστημα αυταρχικό. Βέβαια. Εμείς είμαστε με το δυτικό τρόπο και πρέπει σε αυτόν πάνω να παλέψουμε. Και όλα όσα λέμε έχουν να κάνουν... Είτε είμαστε λίγο πιο κεντροαριστεροί, είτε είμαστε λίγο πιο κεντροδεξί. Ο δυτικός τρόπος, είναι. Έτσι. Είτε είσαι ρεπουμπλικάνος, είτε είσαι λίγο πιο δημοκρατικός. Όμως έτσι. Ο δυτικός τρόπος είναι. Εμείς βέβαια επίσης θα πρέπει να αρχίσει μια συζήτηση. Εγώ έχω βάλει από καιρό, το λέω και το γράφω, ότι με σημερινά δεδομένα πρέπει να φανταστούμε, να οραματιστούμε την Ελλάδα των 450 δις. Δηλαδή πρέπει να σκεφτούμε πώς πραγματικά θα διπλασιάσουμε την ικανότητά μας μέσα στα επόμενα 50 χρόνια με σημερινές τιμές. Δεν είναι παράλογο αυτό που λέω. Αν καταφέρουμε να έχουμε κάθε χρόνο ανάπτυξη σοβαρή και εκ των έσω, όχι εισαγόμενη ανάπτυξη να το πω μόνο, αυτό θα μας οδηγήσει πολύ κοντά σε αυτό το στόχο. Υπάρχουν χώρες με τον δικό μας πληθυσμό και με τις αντίστοιχες οικονομικές δυνατότητες. Αυτή είναι μόνο η υποδομή που θα μας βοηθήσει και άμυνα να έχουμε και εξωτερική πολιτική να έχουμε. Κύριε Βλάχο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε μαζί μας σήμερα. Είναι μεγάλη μου χαρά να βρίσκομαι εδώ. Τα πιάσαμε όλα. Οικονομικά, πολιτικά. Σεπτέμβριο θα πούμε κι άλλα. Ωραία, σας περιμένουμε με μεγάλη χαρά. Θέλουμε να έρχεστε όταν κατεβαίνετε στην Πάτρα να τα λέμε έτσι, γιατί πιάνετε και τον παλμό του μικρομεσαίου. Έχετε τρεις επιχειρήσεις. Έχετε? Έχω τρεις μικρές επιχειρήσεις. Mm-hmm. Έχω την τύχη και ίσως και την ατυχία να είμαστε σε τρεις διαφορετικούς τομείς, και αυτό είναι και τρεις εταιρείες, όπου βλέπουμε και την εμπορική δραστηριότητα και την λειτουργία του κράτους και την λειτουργία της ανακύκλωσης. Οπότε... Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Πελοπόννησος FM 104,1. Αξιόπιστη ενημέρωση.